Λοιπόν, παιδιά, πάμε σε εκείνη την παρεμία που λέει ότι που πελών και που μιτσίν μαθαίνει την αλήθεια. Εγώ να την αλλάξω λίγο και να πω ότι που πελών, που μιτσίν και που τον αρφών της Κάλλιας Ελευθερίου μαθαίνει την αλήθεια. Ποιον εντζίν το ζώο που άμα γκλάσει βρωμεί πολλά. Κάλλει η αλαλήτη σου ο αρφός. Τούτο θα πει ο σωστός αρφός, γιατί ο αρφός ξέρει. Γιατί ο αρφός ήταν πάντα τζαμε, που μιτσείς, που κάστας εντόνια. Έζησεν τα, εμύρισεν τα. Ο αρφός δεν κάνει λάθος, ποτέ. Ο αρφός λέει πάντα την αλήθεια και μόνο την αλήθεια. Έω και την όπως το σύλλο ρε παιδιά. Και μια και αναφερθήκαμε σε τούντα... Ήταν που γέλας. Σκέφτηκες την, έκαμε στην εικόνα. Μια και αναφερθήκαμε σε τούτα, δείτε το και τούτο. Πάντως στα στατιστικά, έτσι πληροφοριακά να σας πω ότι σημειώνουν 2.500 φορές επίσκεψη ετησίως στην τουαλέτα. 2.500 φορές πάμε εν επίσκεψη στην τουαλέτα. Άκου κύριε μου, άρα στο κακό. Δεν είμαι κάτι πρόχειρους υπολογισμούς να που κάνω. Περνούμε 3 χρόνια από τη ζωή μας στην τουαλέτα. Τώρα ειδικά που παίρνει ο κόσμος και ακινητά μες στην τουαλέτα, θέλεις τουλάχιστον 10-15 λεπτά. Εν τζελία που λέει 3 χρόνια η έρευνα. Ενώ παλιά, πώς είναι ώρα να θκευάσεις και αμέσως την ετικέτα του καθαριστικού στην τουαλέτα. Μπαμ, θκευάσεις, δεν ξέρεις πότε. Πώς είναι ώρα να θκευάσεις ή να μου γράφει το αποσμητικό χώρο μου. Και παγιές, άτε να μετρήσεις και 2-3 πλακάκια, καμιά γραμμούα, ως τα 5 λεπτά αποσπάζεσαι. Αν ήσουν και κρυολογημένος και πόνες στην τσιγιά σου, ούτε 5 λεπτά. Πυροτεχνήματα, τάκ, και δεν γίνονες. Και παγιές.